κλειστά με λίγες εξαιρέσεις, κυρίως από τις αλυσίδες καταστημάτων και μερικές από τις τοπικές επιχειρήσεις, ήταν σήμερα τα καταστήματα στο εμπορικό κέντρο των Χανίων. Οι καταναλωτές, παρατηρώντας τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, αναζήτησαν δροσιά στις παραλίες και όχι στα μαγαζιά. Ώρα 12 το μεσημέρι στην οδό Τζανακάκη. Ελάχιστοι κυκλοφορούν και οι περισσότεροι διακρίνονται ως ξένοι επισκέπτες. Στο ίδιο τέμπο η Χατζημιχαλή Γιάνναρη και τα καταστήματα στον Κάτωλα. Πρέπει να γίνει προαιρετικό. Όποιος θέλει ξεκουράζεται, όποιος θέλει δουλεύει. Πιστεύω πως πρέπει να ξεκουράζονται και γενικά να παίρνουν κάποια άδεια σε αυτή τη βδομάδα. Ειδικά με εργάζονται 8 ώρα και παραπάνω. Από τις 11 το πρωί εντωμεταξύ, μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Χανίων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων. Στον κλάδο του εμπορίου δοκιμάστηκαν και γενικεύτηκαν όλες οι μορφές των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η επέκταση της εργάσιμης ημέρας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε την Κυριακή Αργία. Καλούμε τον κόσμο να μην κατεβαίνει κάτω να ψωνίζει και να στηρίζει τέλος πάντων αυτή την κίνηση. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό συναδέλφων μας οι οποίοι δεν ανοίγουν τώρα, διότι θέλουν, δεν ανοίγουν αυτές τις μέρες, διότι θέλουν να στηρίξουν αυτή την Κυριακή Αργία. Είναι μια μέρα η οποία πρέπει να την αφιερώνουμε για ψυχαγωγία, για οικογενειακή θαλπορή, για τα αυτονόητα με λίγα λόγια, για την ξεκούραση. Παράλληλα, το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων κάλεσε τα μέλη του σε απεργία. Η κυβέρνηση, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των μονοπωλίων, όπου είναι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση, είναι υπάλληλοι τους, θέλουν και επιδιώκουν στο βωμό της ανάπτυξης και της μεταμνημονιακής, όπως λένε, εποχής, να σταθούν πάνω στα αποκαίδια, πάνω στις τάχτες των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Και το συμφέρον των εργατών και των μεσαίων και μικρών εμπόρων είναι κόντρα στις πολυεθνικές και στα μονοπόλια. Όσοι κινήθηκαν εντωμεταξύ στο κέντρο και μίλησαν στον τηλεοπτικό φακό, δεν φάνηκαν πρόθυμοι να κάνουν τις αγορές τους. Όχι. Κάνουμε τη βόλτα μας. Όχι, δεν κατέβηκα για ψώνια. Πήγα στην εκκλησία. Όχι. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι Κυριακή. Συνήθως ψωνίζω τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Πάντως, τοπικές επιχειρήσεις επέλεξαν να λειτουργήσουν κανονικά, δημιουργώντας σύγχυση στους περαστικούς και όσους έδειχναν έστω και μικρό ενδιαφέρον για κυριακάτικες αγορές. Αν θέλουν κάποιοι έμποροι να είναι με τα μονοπόλια, μεγιά τους και χαρά τους. Εμείς τους το λέμε καθαρά ότι δεν θα το πετύχουν, θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους, ότι οι εργάτες και οι εργάτριες της κατακτής του προηγούμενου αιώνα δεν θα τις αφήσουν αμαχητή, και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα είμαστε οι νικητές στο τέλος και όχι μια χούφτα πολυεθνικές και μονοπόλια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τελευταία θεσμοθετημένη Κυριακή του φετινού καλοκαιριού, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι τα καταστήματα στις τουριστικές περιοχές παραμένουν ανοιχτά όλες τις Κυριακές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.